Στα καθημάς πάμε, στα δικά μας πολιτικά γεγονότα και τις εξελίξεις, στο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και τώρα να το συνδέσω λίγο με το κλίμα που μετέφερα λίγο πριν. Αύριο στη δική σας Downing Street, στην Κεντρική Επιτροπή, τι θα γίνει? Καταρχάς να πω για την Αγγλία, αφού μου δώσατε την πάσα. Για μας το εξαιρετικά ελπιδοφόρο είναι ότι επανεξελέγει ο Τζέρεμι Κόρμπιν, μια εμβληματική μορφή της αριστερής τάσης του εργατικού κινήματος, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει σφιγμός ακόμη στην αγγλική κοινωνία. Είναι μια συντριπτική ήττα των Τόριδων. Η τακτική που ακολούθησαν όλο το τελευταίο διάστημα ήταν μια τακτική αποσυσπήρωσης και λαθεμένης κατεύθυνσης και για τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά κυρίως και για την επόμενη μέρα της χώρας, και αυτό το πλήρωσαν. Το ερώτημα είναι εάν οι εργατικοί, οι οποίοι επανέρχονται μετά από χρόνια στην εξουσία... Μετά από 14 χρόνια, κύριε Ξανθόπουλε. Έτσι. Μετά από πολλά χρόνια στην εξουσία θα έχουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα ικανό να ανατάξει την αγγλική κοινωνία και να την βρετανική κοινωνία. Απλώς να πούμε, αυτό που βλέπουμε είναι σε ζωντανή εικόνα από το BBC. Έφτασε ο κύριος Στάρμερ στην πρωθυπουργική κατοικία, στην Downing Street, και σε λίγο θα τον δούμε να κάνει τις πρώτες δηλώσεις του ως πρωθυπουργός. Έχει πάει μπροστά γιατί είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να τον χειροκροτήσει. Τώρα πάει να χαιρετήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, τον κόσμο που τον περιμένει. Μάλιστα. Είναι αρκετός κόσμος, κύριε Ξανθόπουλε, που τον περιμένει, Κοιτάξτε, δεν μπορώ να εκτιμήσω, αλλά γενικά έχοντας υπόψη ότι οι Εγγλές είναι ένας παραδοσιακός λαός που... Ναι. Ασχολούνται, εκφράζονται μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι περίπου αναμενόμενο. Να πω όμως ότι είναι και μια τομή στην πρόσφατη ιστορία. Όπως είπατε, μετά από 14 χρόνια το Εργατικό Κόμμα είναι στην κυβέρνηση, είναι ένας πρωθυπουργός. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, και εδώ είμαστε για να δούμε αυτή τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα, στα καθημάς. Πάμε στα καθημάς και θέλω και ένα σχόλιο. Είχαμε χτες την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, είχαμε τη διαφοροποίηση των 7, στην ουσία των 87, όπως εκφράζονται στην Κεντρική Επιτροπή. Θέλω το σχόλιο σας και γι' αυτό. Να πω καταρχάς το εξής. Εγώ δεν είμαι στην πολιτική γραμματεία, δεν έχω... Έχετε μάθει όμως τι έχει γίνει. Έχετε μάθει. Όφυλα και ρώτησα. Ναι. Ήμουν χθες κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ήμουν όλη τη μέρα στη Βουλή. Σαφώς ρώτησα, γιατί και με ενδιαφέρει και με αφορά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί το έχω διασταυρώσει από τρεις διαφορετικές πηγές, είναι ότι είναι ένα πολύ καλό κλίμα. Δεν υπήρχαν εντάσεις. Ναι. Υπήρχαν επιμέρους διαφωνίες, δεν έγιναν ψηφοφορίες από όσο έμαθα, καταγράφηκαν όμως επιφυλάξεις. Και θέλω να πω, γιατί πολλές φορές πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Και είναι λογικό στα πολιτικά όργανα του κόμματος και γενικά σε όλο το κόμμα να υπάρχουν συζητήσεις, διαφωνίες, επιφυλάξεις, αντιπαραθέσεις. Έτσι είναι τα κόμματα. Δεν είμαστε ένα κόμμα μονολυθικό της τρίτης διεθνούς που ομόφωνα καταλήγουμε σε αποφάσεις. Και μειοψηφίες έχουμε, και τάσεις έχουμε, και διαφοροποιήσεις έχουμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, για μένα δεν αποτελεί καν είδηση ότι υπήρξε μια διαφοροποίηση και κάποιες παρατηρήσεις επί των κειμένων συντρόφων και συντροφισσών της πολιτικής γραμματείας. Το αντίθετο θα ήταν, θα έλεγα, και όχι αφυσικό, μη αναμενόμενο. Είμαστε σε μια κρίσιμη εποχή. Είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρχουν και αποκλίνουσες εκτιμήσεις. Τα συζητάμε. Και κυρίως δεν φοβόμαστε να τα κουβεντιάζουμε, γιατί ξέρουμε ότι η διάθεση όλων μας είναι να στρατευτούμε και να κάνουμε έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανάγκη η κοινωνία. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή προβλέπω ότι, εκτιμώ ότι αύριο θα είναι μια Κεντρική Επιτροπή που θα έχει και ένταση και ουσιαστική πολιτική συζήτηση, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έχει και ένα αποτέλεσμα προωθητικό, γιατί ακριβώς έχουμε επίγνωση των δυσκολιών της κοινωνίας και του τι περιμένει η κοινωνία από εμάς.
Δηλαδή αύριο στην Κεντρική Επιτροπή υποθέτω θα συζητήσετε και για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, γιατί δεν ήταν παραπάνω το αποτέλεσμα που πήρατε, γιατί δεν μπορέσατε να πάρετε τον κόσμο που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, που πήγε στην αποχή. Θα συζητήσουμε για όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν θα συζητήσουμε. Είμαστε ανώτερο καθοδηγητικό όργανο, είμαστε Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα μια Κεντρική Επιτροπή εκλεγμένη και με περιφερειακή διάρθρωση. Άρα δηλαδή μπορεί να μπουν και επιμέρους ζητήματα. Μα κοιτάξτε, νομίζω ότι θα ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων και υποκριτές εάν δεν συζητούσαμε αυτά που μας λέει ο κόσμος. Δηλαδή, έχασε η Νέα Δημοκρατία, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πες τη μία σοβαρότατη ήττα, με όποιο μέτρο και να τη δει κανείς, είτε με του εκλογές του 23-24 που αυτή είναι η πρόσφατη ετοιμιγορία και με αυτήν κάνουν κατάσταση κρυφθείων, είτε με την περασμένη. Το ερώτημα είναι αυτές οι ψήφοι γιατί δεν κατευθύνθηκαν σε εμάς, τι δεν κάναμε εμείς καλά και δεν μπορέσαμε να πείσουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε. Ταυτοχρόνως θέλω να σταθώ απέναντι και στις Κασάνδρες που λένε ότι δεν κάναμε τίποτα και επομένως μείναμε περίπου στάσιμοι. Το αντίθετο, ενώ προερχόμαστε από μια πολύ βαθιά κρίση η οποία ξεκίνησε από τη διπλή εμφατική ήττα των περασμένων εκλογών Μαΐου και Ιουνίου, συνεχίστηκε με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, με την εκλογή Κασελάκη, ναι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αμφισβητήθηκε, με την διάσπαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχαν δημοσκοπήσεις που μας φέρανε σε μονοψήφιο αριθμό και στην τρίτη θέση, κατορθώσαμε, κρατήσαμε με μια μικρή αλλά σαφή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό που δεν δημιουργεί έφεση, δεν δικαιολογεί μάλλον πανηγυρισμούς, αλλά αποτελεί μια βάση, μάλιστα, για την περαιτέρω αναπτύξη. Και βέβαια νομίζω ότι θα συζητήσετε και θα δοθούν και εξηγήσεις και για τα περίφημα μαύρα ταμεία και το μαύρο χρήμα, το κλείσιμο της Αυγής, θέματα που σας απασχολούν αυτό το διάστημα. Θα σας το πω ευθέως, γιατί θέλω να μην... Και να προσθέσω και κάτι σε αυτό, κύριε Ξαρθόπουλε, και το λέω και ως δημοσιογράφος που βλέπω τους συναδέλφους μου δημοσιογράφους στην Αυγή και στο Κόκκινο να είναι απλήρωτοι. Οι υπάλληλοι των γραφείων του κόμματός σας είναι απλήρωτοι. Υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε, ο πρώτος που το αναγνώρισε είναι ο Στέφανος Κασελάκης και βεβαίως και όλοι εμείς. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό περί τα 4 εκατομμύρια και άνω των τριών πηγαίνουν στην Αυγή και στο Κόκκινο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν τους μισθούς τους, είναι προφανές ότι η διαχείριση, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης, δεν ήταν η πρέπουσα. Δηλαδή και εγώ θεωρώ ότι δεν στέλνεις κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να πει στους εργαζόμενους εμείς αύριο δεν βγαίνετε. Ναι. Έτσι, αυτό, η Αυγή καταρχάς δεν είναι ένα μαγαζί, δεν είναι μια επιχείρηση. Είναι συστατικό στοιχείο της ανανοητικής, ναι, της αριστεράς γενικώς, άρα δεν μπορεί να την κρίνει με αμυγός οικονομοτεχνικά κριτήρια. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια άλλη διαχείριση, άσχετα αν στο τέλος ξέρουμε ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν έχει κανένα πρόβλημα, παραδέχθηκε τη διαδικαστική παράληψη αυτή και αυτό βέβαια τον τιμά. Επίσης, να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν είχαμε και δεν θέλουμε να έχουμε μαύρα ταμεία. Και η προσπάθεια που κάνουμε είναι αυτή ακριβώς, να ενισχύσουμε με διαφάνεια και βέβαια στα πλαίσια της νομιμότητας τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του. Είναι τόσο απλά και, μάλιστα, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνεται μια συζήτηση σε άλλη βάση.